Λοιπόν, πάμε μέχρι την Κόνιτσα τώρα στο σημείο αυτό να μιλήσουμε για προεκλογική περίοδο στην Κόνιτσα. Είναι εδώ ο Βασίλης Σπανός, επικεφαλής παράταξης Κόνιτσα, ο τόπος που θέλω να ζω. Και καλησπέρα κύριε Σπανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα κύριε Μπούρχα, σας και τους τελευταίους. Μπορούμε να πούμε, εφόσον κάνατε την ανακοίνωση σήμερα, υποψήφιος δήμαρχος Κόνιτσας για τις επερχόμενες εκλογές. Έτσι, εφόσον μπορούμε κάνατε την ανακοίνωση σήμερα. Λοιπόν, ήταν γνωστή ούτως ή άλλως η πρόθεσή σας, εφόσον ηγείστε της παράταξης αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πάτε μπροστά. Παρότι έπαιξε και μια σεναριολογία τους προηγούμενους μήνες με εμπλοκή άλλων προσώπων, η πρόθεσή σας οριστικοποιήθηκε, φαντάζομαι, τον τελευταίο καιρό. Τι σας προβλημάτισε γενικώς, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε ιδιαιτέρως σε αυτό το ζήτημα, αλλά ναι, φυσικά, για μένα έχει μια αξία. Μπορούμε να γιατί ταλαντευτήκατε, ενώ εδώ και καιρό και σε μια κουβέντα μαζί που είχαμε κάνει είχατε πει ότι θα είμαι υποψήφιος. Τι σας προβλημάτισε στο ενδιάμεσο? Κοιτάξτε, ως επικεφαλής της παράταξης αντιπολίτευσης, εν δυνάμει ήμουν υποψήφιος δήμαρχος. Θα μπορούσαμε να το πούμε και κάπως έτσι. Βέβαια, μετά από την τροπολογία που πέρασε το καλοκαίρι και την επίσπευση των αυτοδιοικητικών εκλογών, υπήρξε ένας προβληματισμός σε σχέση με το χρονικό διάστημα, αν είναι κατάλληλο ή όχι, μέχρι τις εκλογές, τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε. Διερευνητικές κινήσεις ήταν περισσότερο αυτή την περίοδο. Η παράταξη μέσα στο καλοκαίρι συγκλήθηκε, βρέθηκαμε με όλα τα άτομα της γραμματείας και από εκεί πέρα αποφασίστηκε να γίνουν κάποιες κινήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη στο μυαλό μου, απλά έπρεπε να δω πού ακριβώς και πώς ακριβώς μπορούμε να πορευτούμε. Θεωρώ ότι αυτό το χρονικό διάστημα αυτές οι διερευνητικές κινήσεις είχαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Έτσι, χτες το πρωί έγινε η σύγκληση της γραμματείας της παράταξης στην Κόνιτσα, ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου. Και την είδατε σήμερα και προχωράτε. Και βρίσκομαι εδώ και προχωράω. Ο σημερινός δήμαρχος, ο απερχόμενος δήμαρχος, θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Εσείς έχετε κάποια συγκεκριμένη αναφορά. Ο δήμαρχος που αναφέρεται στον χώρο της κεντροδεξιάς, για να μην πω ειδικότερα της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε κάποια συγκεκριμένη πολιτική αναφορά και το θέμα της μόδας είναι η στηρίξη στα χρήματα κλπ. Ποια είναι η σχέση σας με αυτές τις λέξεις? Θα σας απαντήσω. Η παράταξη στην οποία βρίσκουμε επικεφαλής εδώ και 2-2,5 χρόνια περίπου ήταν η παράταξη που είχε πάρει μέρος στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές το 2014. Με επικεφαλής τότε την Ελένη την Παπαμιχαήλ. Yeah. Ήταν μια πολυσυλλεκτική παράταξη. Υπήρχαν άτομα μέσα, όχι ενδεχομένως να είναι μέλη κάποιων κομμάτων, αλλά πολιτικά να ανήκουν, αν και δεν μου αρέσει η έκφραση ανήκω κάπου, όταν αναφερόμαστε σε κομματικούς μηχανισμούς, σε όλο το δημοκρατικό, θα το πω, φάσμα. Υπήρχαν άτομα από την Ανταρσία μέχρι και τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή τη λογική, η παράταξη, αφού υπήρχαν τα όργανα της όλο αυτό το χρονικό διάστημα, λειτουργούσε. Έτσι ακριβώς θα πορευτούμε και τώρα. Mm-hmm. Θα είμαστε δηλαδή μια ανεξάρτητη, πολυσυλλεκτική παράταξη. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε για στηρίξεις, χρήματα κτλ., δεν πιστεύω στα χρήματα. Εάν όμως υπάρξει κάποια στήριξη από κάποιο πολιτικό φορέα, από κάποιο μηχανισμό, από κάποια συλλογικότητα, δεν θα την αρνηθούμε. Mm-hmm. Θα τεθεί βέβαια στα όργανα της παράταξης και αυτό και εκεί θα κριθεί. Η παράταξη αυτή δεν είναι συνέχεια της Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Καργάλα, νομίζω. Ήταν μια καινούργια παράταξη που δημιουργήθηκε το 2010. Ήταν μια καινούργια παράταξη. Ήταν η Ελένη Παπαμιχαήλ, βέβαια, επικεφαλής που ήταν πριν στην Δημοτική Αρχή του Παναγιώτη Καργάλα. Από εκεί και πέρα όμως υπήρξαν νέοι άνθρωποι, μια ομάδα συγκεκριμένα πολλών νέων ανθρώπων που την ακολούθησε και, αν θέλετε, μια που μου δίνετε την ευκαιρία, είναι και το θετικό της όλης πορείας αυτής της παράταξης. Το γεγονός δηλαδή ότι ενεργοποιήθηκαν στην περιοχή νέοι άνθρωποι, όχι αποκλειστικά ηλικιακά νέοι, αλλά νέοι σε σχέση με τα αυτοδιοικητικά πράγματα του τόπου. Μάλιστα. Και αυτή η προσπάθεια, αν θέλετε, συνεχίζεται και από μένα αυτή τη στιγμή. Προσπαθώντας δηλαδή σε αυτή τη διεύρυνση που σας ανέφερα πριν από λίγο, να μπορέσω να ενεργοποιήσω ανθρώπους που την επόμενη μέρα στο Δήμο θα κάνουν τη διαφορά. Αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας κάποια προβλήματα, κάποιες προοπτικές και μια κριτική προς τη Δημοτική Αρχή. Το δημογραφικό αφενός, η αποψήλωση από νέο κόσμο, η εγκατάλειψη της Κόνιτσας και των χωριών της από το νεαρότερο κόσμο, είναι ένα ζήτημα το οποίο βάζεται πρώτο, ας πούμε, στην ατζέντα αυτών των προβλημάτων. Είναι το θεμελιώδες ζήτημα για μας. Αυτή τη στιγμή στην Κόνιτσα υπάρχει, θεωρώ, μεγάλο πρόβλημα. Εάν δεν δούμε πρώτα την πραγματικότητα κατάματα, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό την επόμενη μέρα. Και η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή λέει ότι νέος άνθρωπος στην Κόνιτσα πολύ δύσκολα παραμένει. Δεν έχετε παρά να δείτε τα παιδιά που πλέον υπάρχουν στα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία της Κόνιτσας, στο γυμνάσιο, στο Λύκειο και στο ΕΠΑΛ. Είναι πάρα πολύ μικροί οι αριθμοί.
Δημοτικά άλλα σχολεία δεν υπάρχουν. Φέτος έκλεισε του κεφαλοχωρίου, υπάρχει μόνο του διστράτου, με πολύ λίγα παιδιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι οι νέοι άνθρωποι δύσκολα δραστηριοποιούνται στην περιοχή επαγγελματικά. Και αυτή είναι η στόχευσή μας. Ουσιαστικά όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που η περιοχή έχει και ακούγονται χρόνια τώρα, θέλουμε να μπορέσουμε να τα ενεργοποιήσουμε με αυτή τη στόχευση. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε νέους ανθρώπους στην Κόνιτσα και μακάρι να μπορέσουμε να φέρουμε και νέους ανθρώπους στην Κόνιτσα. Μιλάτε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα, λέτε, από τη σημερινή τελευταία δημοτική αρχή, και για ποιο λόγο? Και ποια είναι αυτά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας αναφέρονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι 44 χρονών και τα ακούω από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Μιλάμε για τις ιαματικές πηγές, για το Καβάσιλα, για τον Αμάραντο, μιλάμε για τον τουρισμό, μιλάμε για τα τρία βουνά μας, τα μεγαλύτερα τρία βουνά, για τρία ποτάμια. Μια περιοχή δηλαδή ανεκμετάλλευτη σε εισαγωγικά. Αν μου δοθεί ευκαιρία, θα σας πω ότι κάπως έτσι θέλουμε να παραμείνει σε σχέση με την ανάπτυξη, έτσι, την αστική. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ κάποια δημοτική αρχή. Για να μην μηδενίσω, μπορεί να υπάρχουν προσπάθειες, αλλά όχι σε αυτή τη στόχευση. Στόχευση δηλαδή του να παραμείνει νέος κόσμος και να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά πάνω σε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η δικιά μας πρόταση, και έτσι όπως την καταθέτουμε, και η οποία θα φανεί σιγά σε λίγο μέλλον, θα βγει και το πρόγραμμά μας, το επικαιροποιημένο πρόγραμμά μας, το οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, είναι να χρησιμοποιηθούν αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με μια διαφορετική οπτική ματιά, πιο τεχνοκρατικά, πιο επιστημονική ματιά. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός. Μιλάμε για τα ιαματικά λουτρά. Είναι σαφές ότι στην περιοχή μας, Καβάσιλα, Αμάραντος, τη Πιξαριά στα λουτρά, που είναι ακριβώς απέναντι, ανεκμετάλλευτα και εγκαταλειμμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όλη αυτή η περιοχή λοιπόν έχει κάποια δυναμική. Είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο πεδίο εκεί, το οποίο επιστημονικά όμως είναι αχαρτογράφητο. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι υπάρχει, τι έχουμε στα χέρια μας, για να πούμε με σιγουριά πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Right. Υπάρχει μια παλιά έρευνα του ΙΓΜΕ, αλλά μέχρι εκεί. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να μπούμε πρώτα σε μια τέτοια διαδικασία, να δούμε ακριβώς τι έχουμε, και από εκεί και πέρα υπάρχουν προτάσεις και λύσεις που μπορούν αρκετά μεγάλο ενδεχομένως χρονικό διάστημα να φέρουν μια ανάπτυξη στην περιοχή. Δεν κινείται προς την κατεύθυνση αυτή η σημερινή δημοτική αρχή, γιατί κάνει κάποιες προσπάθειες, συνεργασία και με την περιφέρεια Επίρου. Υπάρχει και ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι λίγο δεδαλώδες, δεν είναι σαφές. Έχει κάνει ή κάνει ή τελειώνει, νομίζω, ένα master plan η δημοτική αρχή στη συνεργασία με την περιφέρεια για να... και βάζει το στόχο να τα λειτουργήσει κάποια στιγμή τα ιαματικά λουτρά. Τώρα, αν θεωρείτε ότι 4 χρόνια ήταν τίποτα, ήταν αναποτελεσματική, όπως λέτε, η δημοτική αρχή, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη δική της αποτελεσματικότητα ή ικανότητα, παύλα ικανότητα, αυτό είναι άλλο θέμα. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είχατε πριν από λίγο καιρό τον κύριο Παπασπύρου εδώ σε μια συνέντευξή του, όπου δήλωσε ότι θα είναι και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Κόνιτσας, και αναφερθήκατε στην αξιοποίηση των λουτρών, ειδικά των Καβασίλων, αλλά και του Αμαράντου, και για ένα master plan, μια μελέτη που τρέχει η περιφέρεια, ναι, όχι ο Δήμος Κόνιτσας. Mm-hmm. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή είχε εκδώσει μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπήρξε ένας ανάδοχος, όπου παρουσιάστηκε κάποιο πλάνο σε σχέση με την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Κόνιτσας και τα λουτρά του Δήμου Κόνιτσας, η περιφέρεια αναφερόταν προφανώς σε όλη την Ήπειρο, έτσι. Σε ό,τι αφορά τα λουτρά του Δήμου Κόνιτσας, μιλούσαμε αποκλειστικά για τη βελτίωση των κτηριακών υποδομών. Κτηριακές υποδομές που όντως θέλουν βελτίωση, αλλά έχουν τεράστια προβλήματα και τα οποία προφανώς θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να είχε λύσει πριν μπούμε στη διαδικασία να προσπαθήσουν να αξιοποιηθούν αυτά από την περιφέρεια. Μάλιστα. Υπάρχουν αυθαίρετες εγκαταστάσεις, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα Καβάσιλα. Το κτίριο των λουτρών βρίσκεται μέσα στην κήτη του Σαρανταπορού. Εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Η προσπάθεια που υπήρχε ήταν να ενταχθεί στο Ίντερεγ, κοντός ψαλμός Αλληλούια, γιατί αυτές τις μέρες κλείνει το πρόγραμμα και θα δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Παπασπύρου σας είπε ότι η κυρία Καλογιάννη προωθεί με πάθος αυτά τα ζητήματα. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Όντως η περιφέρεια τα προωθεί με πάθος. Ο Δήμος Κόνιτσας δεν ξέρω τι κάνει. Μάλιστα. Μπορώ να σας πω επίσης ότι είχε γίνει μια προσπάθεια παλιότερα, πριν από 1,5-2 χρόνια, της Δημοτικής Αρχής να μισθώσει το συγκεκριμένο κτίριο, τα λουτρά των Καβασίλων, σε αυτά αναφέρομαι.
όπου μου έκανε μεγάλη εντύπωση και είχαμε και μία σχετική κόντρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό με την έννοια ότι ο κ. Παπασπύρου είναι δήμαρχος Κόνησης τα τελευταία 4 χρόνια. Πριν όμως ήταν στην αντιπολίτευση άλλα 4 χρόνια, αντιπολίτευση τον κύριο Γαργάλα. Θεωρώ αδιανόητο για έναν δήμο, για έναν δήμαρχο να προσπαθεί να νοικιάσει μια αυθαίρετη κατασκευή και να διαπιστώνει στην πορεία ο ανάδοχος, γιατί έγινε δημοπρασία και σπαταλήθηκαν και κάποια χρήματα εκεί για να επιδιορθωθούν βλάβες κτηριακές και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Να διαπιστώνει λοιπόν ο ανάδοχος ότι δεν μπορεί να τα μισθώσει, γιατί ο Δήμος Κόντσας δεν έχει την κυριότητά του. Χρειάστηκε δηλαδή 8 χρόνια να συνειδητοποιήσουμε ότι τα λουτρά δεν είναι δικά μας. Δεν ανήκουν στο Δήμο. Δεν ανήκουν στο Δήμο. Είναι με μια παραχώρηση στην εταιρεία που έχει συσταθεί για να τα λειτουργήσει η εταιρεία. Μάλιστα. Αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι ήταν αναποτελεσματική η όποια προσπάθεια υπήρξε από τη Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση των λουτρών. Και ξέρετε, η αξιοποίηση των λουτρών ήταν ένας από τους προγραμματικούς στόχους του κ. Παπασπύρου και της Δημοτικής Αρχής. Όλων νομίζω των υποψηφίων δημάρχων και όλων των παρατάξεων. Γιατί είπατε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν έχετε να πείτε για πάρα πολλά. Ούτως ή άλλως θυμάμαι στις εκλογές τις συζητούσαμε. Έργα υποδομών που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής και τουρισμός. Απ' την άλλη και βέβαια βασικά έργα υποδομής. Τα οποία έχουν προχωρήσει σε έναν βαθμό όμως. Εκφράζει μια ικανοποίηση ο κ. Παπασπύρου ότι έχει βάλει στις ράγες κάποια έργα και έχουν προχωρήσει. Θα σας πω, αναφέρθηκε ο κύριος Παπασπύρου σε 3 έργα στην συνέντευξη του εδώ, όταν τον είχατε. Αναφέρθηκε στην αποχέτευση, στο αποχετευτικό και στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων. Αυτό ήταν ένα έργο, το έχει προσπαθεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, μέσω του ΠΕΠ. Έγινε η αίτηση μετά την συνέντευξη που είχατε με τον κύριο Παπασπύρου, στην περιφέρεια Επίρου για να το εντάξει. Θα σας πω το εξής όμως σε σχέση με την αποχέτευση. Οι συγκεκριμένες μελέτες που είχαν παλιότερα γίνει, υπήρξε ένας φάκελος, είχε κατατεθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στο ΕΠΕΡΑ, μέχρι το 2013. Για κάποιους λόγους η Δημοτική Αρχή επέλεξε να μην προχωρήσει εκείνη την πρόταση και να κινηθεί προς το ΕΣΠΑ, άλλαξε και η χωροθέτηση ενδεχομένως να ήταν αυτός ο λόγος του αποχετευτικού. Είναι σαφώς ένα έργο υποδομής, το οποίο και πρέπει να γίνει. Να το εντάξει στο ΠΕΠ επομένως, όχι στο τομεακό του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ακριβώς. Στο ΕΠΕΡΑ, ναι, αυτό μου στο ΕΠΕΡΑ ήταν η πρόταση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και είχε κατατεθεί ο φάκελος. Άρα από εκεί προέκυψε μια καθυστέρηση δηλαδή, που φτάνουμε τώρα δηλαδή, παραμονές εκλογών, να μην έχει ενταχθεί το έργο επομένως. Ακριβώς, δεν έχει ενταχθεί. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η αίτηση έχει γίνει αυτή τη στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν καταπατώμε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άρα όλα αυτά συνιστούν την εικόνα μιας αναποτελεσματικής Δημοτικής Αρχής και τι άλλο. Χωρίς όραμα μιας Δημοτικής Αρχής. Ακριβώς όπως το είπατε, μιας Δημοτικής Αρχής χωρίς όραμα. Ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή Παπασπύρου ασχολείται με την καθημερινότητα που προφανώς είναι ζητούμενο. Όμως πάρα πολλά πράγματα, προτάσει πολλά πράγματα, τα οποία είναι αυτά που εγώ συνήθως αναφέρομαι και λέω ότι είναι η Δημοτική Αρχή του φαίνεστε. Κοιτάμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, κοιτάμε να κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις φιλαρμονικών, χοροδιών, τα οποία είναι θυμητά προφανώς, καλό είναι να γίνονται, αλλά δεν είναι η στόχευση που πρέπει να έχει μια Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση και στην καθημερινότητα, και αν θέλετε σας το εξηγώ για ποιο λόγο το λέω, αλλά κυρίως σε στόχευση σε όραμα. Ναι. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Η πληθυσμιακή συρρήκνωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κόνιτσα είναι έντονη. Τα χωριά της περιοχής έχουν, τα 42 χωριά του διευρυμένου Δήμου Κόνιτσας έχουν έντονο πρόβλημα. Υπάρχουν χωριά που από τώρα που μιλάμε και στο εξής και μέχρι το καλοκαίρι θα υπάρχουν 5 και 10 κάτοικοι και κάποιοι που δεν θα υπάρχει και κανένας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πρόβλημα που υπήρχε, η συρρήκνωση του πληθυσμού στα χωριά έχει πλέον δημιουργήσει ζήτημα οικονομικό και στην περιοχή της Κόνιτσας. Κλείνουν καταστήματα, νέοι επαγγελματίες δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική στόχευση από τη Δημοτική Αρχή. Για την καθημερινότητα, ποια στόχευση θεωρείται ως σωστότερη, μιας και την αφήσατε αυτή την εκκρεμότητα, και να ρωτήσω μετά κάτι άλλο για να κλείσουμε. Ναι, να σας πω για την καθημερινότητα. Αναφέρομαι κυρίως στα μικρά έργα και που έγιναν αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτά υλοποιήθηκαν. Ο κ. Παπασπύρου, όταν τον είχατε εδώ πριν από λίγο καιρό, μίλησε για την κατάργηση των αναθέσεων και ότι αυτό ήταν ένα τροχοπέδι στην όλη πορεία της δικής του Δημοτικής Αρχής. Εδώ υπήρχε μία σαφής διαφορά με την δική μας παράταξη στα συλλογικά όργανα, στην Οικονομική Επιτροπή αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή? Έπαιρνε ένα τεχνικό πρόγραμμα, το κατακαιρμάτιζε, μοίραζε μικρά έργα σε όλες τις τοπικές κοινότητες, φώναζε δηλαδή τους τοπικούς εκπροσώπους. Τι έργο θέλετε να κάνουμε μέχρι τις 7.000 που είναι η απευθείας ανάθεση, αυτό, εκείνο, το άλλο.
δεν υπήρξε μία αξιολόγηση αυτών των έργων από την τεχνική υπηρεσία ή αν θέλετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να δούμε σε ποια χωριά υπάρχει όντως ανάγκη να γίνουν σοβαρές επεμβάσεις και σε ποια άλλα όχι. Μοίραζε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο την πίτα σε όλους, να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους. Είναι μία στόχευση, έτσι, είναι μία άποψη. Η αντίδρασή μας είχε να κάνει κυρίως με τον τρόπο που γινόταν αυτή η αναθέσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι απευθείας αναθέσεις γινόταν σε όποιον θέλουμε εμείς, όποιος είναι αρεστός. Δεν υπάρχει έκπτωση κλπ. Δεν υπάρχει έκπτωση. Ναι. Όταν τα έργα θα ομαδοποιούνταν, θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με μία αντιμετώπιση καθημερινότητας, στην οποία διαφωνούμε. Κλείνοντας να ρωτήσω, εφόσον μιλάτε για ένα όραμα, κύριε Σπάνε, μιλάτε βάζοντας ένα στόχο εντελώς διαφορετικό από αυτό που ίσως έχει η σημερινή Δημοτική Αρχή, σε ένα Δήμο ο οποίος έχει αποψηλωθεί από νέο κόσμο και ως υποψήφιος Δήμαρχος απευθύνεστε σε ένα ηλικιακό μεσόωρο συγκεκριμένο. Ενδεχομένως αυτός ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από μια καθημερινότητα που του παρέχεται, στο να μαζεύονται σκουπίδια, το να αλλάζουν λάμπες, το να έχει νερό φτηνό κλπ. Αυτά μήπως αρκούν για να ξαναψηφίσει ο κόσμος της Κόνιτσας ξανά τον κύριο Πασπύρη ως υποψήφιο δήμαρχο και να μην επιλέξει εσάς που του λέτε μεγάλα λόγια και ίσως βάζετε πολύ ψηλά τον πύχη που δεν θέλει να τον ανεβάσει και τόσο τον πύχη, γιατί ξαναλέω μπορεί να έχουν μείνει μόνο λιγοστοί κάτοικοι ηλικιωμένοι. Οι άλλοι να έφυγαν και να μην σκέφτονται καν να ξαναγυρίσουν πίσω οι νέοι. Θεωρώ ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Η πρόταση η οποία θα καταθέσουμε δεν είναι μεγάλα λόγια. Κάποια από αυτά μπορεί να φαίνονται και τα αποτελέσματά τους να φανούν πολύ αργότερα. Σαφώς, άμα δουν οι συνδημότες μου ότι στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε να καταθέσουμε θα αναφερόμαστε και εμείς στην αξιοποίηση των λουτρών, στις πίστες Καγιάκ που έλεγε ο κύριος Παπασπύρου και σε όλα αυτά τα οποία δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνουν στην περιοχή και κάποια στιγμή να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ θα σας έκανα την πρόταση και εσείς να έρθετε πάνω για να δείτε τα έργα τα οποία πρόταση η Δημοτική Αρχή και που δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά και το πρόγραμμα του κύριου Παπασπύρου. Την προηγούμενη φορά είχατε αναφερθεί σε αυτό, σας το είχε φέρει. Θυμάμαι από τις εκλογές που μου έλεγε ο Δήμαρχος ότι αυτό είναι το πρόγραμμα από την προεκλογική περίοδο και θα το φέρω μόλις τελειώσει η τετραετία για να δούμε τι έχω κάνει. Ωραία, από αυτά. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έρθει αυτό το πρόγραμμα εδώ, να το δούμε, να είμαστε και μαζί ενδεχομένως, αν θέλετε να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Θα γίνει και αυτό. Γιατί αντίστοιχα έχει γίνει και μια παλιότερη κουβέντα. Ο κόσμος μπορεί να το δει. Διατηρούμε ένα κανάλι στο YouTube και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήταν η συνέντευξή σας όταν ήσασταν σε ένα άλλο σε μια άλλη τηλεοπτική στέγη με όλους τους υποψήφιους δημάρχους. Τότε σας είχατε ζητήσει να αναφερθούν σε τρία βασικά πράγματα, τρία πρώτα έργα, ανάγκες, ενδεχομένως που θα κάνει ο Δήμαρχος την επόμενη μέρα που θα εκλεγεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια ήταν αυτά τα τρία έργα που είχε πει ο κύριος Παπασπύρου. Και αν έχουν γίνει. Σας πληροφορώ ότι δεν έχει γίνει κανένα από αυτά, ούτε στο παραμικρό. Να τελειώσω μόνο σε σχέση με την πρόταση που είπατε. Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας και εκεί θα διαπιστώσετε και εσείς αλλά και οι συνδημότες μου πάνω απ' όλα ότι οι δράσεις οι οποίες θα προτείνουμε είναι δράσεις της επόμενης ημέρας. Ναι, θα στοχεύσουμε στα μεγάλα και σε αυτά που μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ διαφορετική προοπτική για τον τόπο, αλλά το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι στα μικρά και της καθημερινότητας. Μπορούμε να κρατήσουμε μια οικογένεια νέων ανθρώπων στην περιοχή, αναπτύσσοντας τον τουρισμό, δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Κάπως έτσι θα κινηθούμε. Θα το δείτε μέσα στην πορεία που θα αναλύσουμε. Θα τα ξαναπούμε προφανώς γιατί έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας, κύριε Σπανή. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλό σας βράδυ και καλή δύναμη.